Νομίζω ότι όλοι πήραμε μια βαθιά ανάσα. Και ειλικρινά σας εξομολογούμε, εγώ που τη θέση του Υπουργού, πάντα από όλο αυτόν τον περίοδο, ξέρετε, ήταν μια δύναμη αναχέτησης όλη αυτή η αβεβαιότητα. Τι γίνεται, τι θα γίνει, θα προκύψει, θα ξεπροκύψει, θα λυθεί, δεν θα λυθεί, όλα αυτή η κρεμότητα. Νομίζω ότι από σήμερα και στο μέλλον ανοίγεται μια περίοδος ηρεμίας στα πολιτικά πράγματα. Ξέρετε, όσο και καλό να είναι το αναπτυξιακό μοντέλο που θα καταθέσουμε, και εγώ πιστεύω η κυβέρνηση θα είναι ανοιχτή για διορθώσεις και συμπληρώσεις, η πολιτική σταθερότητα είναι το κρίσιμο ζήτημα για να μπορείς να κάνεις 5 βήματα μπροστά. Τώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πλέον όλοι καταλαβαίνουν ότι έχουμε πλέον μια πολιτική σταθερότητα. Αυτό μου έλεγαν και εκτός Ελλάδος και εντός, ότι η ανάπτυξη συνδέεται με την πολιτική σταθερότητα. Λοιπόν, από τη στιγμή που η κυβέρνηση είχε αυτή την θετική εξέλιξη προσπάθειά της, η επιμονή της, θα κριθεί από την ιστορία τέλος πάντων όλο αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι πλέουμε πλέον σε ήρεμα νερά και εδώ καλούμεθα όλοι να κάνουμε αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης. Κοινός τόπος είναι η πατρίδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε και να καταθέσουμε όλοι μας, ανεξάρτητα τι πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις έχουμε, τι κουβαλάμε. Τώρα δεν έχουμε μπροστά μας εκλογές. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του. Αυτή είναι η μορφιά της δημοκρατίας. Τώρα όμως δεν θα υποκύψουμε στο παρακράτος της μιζέριας, τριβών και διαφωνιών επιμέρους που μόνο πολιτική σκοπιμότητα εξυπηρετούν. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον τόπο, πεδίο λαμπρός για όλους. Και για τους περιφερειάρχες και για τους υπουργούς και για τους δημάρχους. Σε ένα τέτοιο πνεύμα πατριωτικό, πρέπει να γίνει δημοκρατικού πατριωτισμού που ενεργοποιεί όλες τις δυνάμεις του τόπου και μας βάζει σε μια πορεία ανάπτυξης. Εδώ θα αποδείξουμε πόσο αγαπάμε την Ελλάδα ο καθένας μας από τη δική του πλευρά. Άρα και το 3% που υπάρχει σαν σκέψη για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή πάει για αργότερα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο εκλογικός νόμος. Πιστεύω θα επιχειρήσουμε να προωθήσουμε έναν εκλογικό νόμο που εγώ είμαι βέβαιος ότι είναι όριμα να, είναι πλέον όριμο να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές προς τη δημοκρατική λειτουργία του συστήματος, προς την αξιοκρατία των ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους και στην πατρίδα τους, και έχω τη βαθιά πεποίθηση, δεν είμαι και έτσι πολύ ουτοπιστής. Γι' αυτό το λέω, έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι αυτός ο εκλογικός νόμος θα ψηφιστεί από τους 200 βουλευτές στη Βουλή.